Βρίσκομαι στο Δημαρχείο της Πεντέλης, στην οδό Καλαμβόκη στα Μελίσια, το οποίο έγινε, όπως είπατε, στόχος των αγνώστων χθες τα ξημερώματα, οι οποίοι γέμισαν όλη την πρόσωψη με κόκκινη μπογιά, έγραψαν συνθήματα στους τοίχους, πέταξαν κεντρικάκια κατηγορώντας τη Δήμαρχο εδώ και όσους δημότες αντιδρούν ως ρατσιστές. Οι εργασίες, μια και είμαστε εδώ να δείξουμε, άρχισαν από χθες αποκατάσταση των ζημιών. Και ήδη έχουν φύγει κάποια χρώματα. Θα βαφτεί εξ ολοκλήρου η πρόσωψη, θα αντικατασταθούν κάποια ξύλινα σημεία, 5.000 περίπου το κονδύλι. Συνθήματα να πω επίσης, πριν πάω στη Δήμαρχο, έγραψαν χθες προφανώς οι ίδιοι δράστες την ίδια ώρα και στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Μελισσίων στην οδό 17ης Νοεμβρίου και σε κάποια άλλους τείχους διαφόρων κτηρίων περιμετρικά του Αμαλία Φλέμινγκ. Στο πολιτιστικό κέντρο, η Δήμαρχος είχε από μέρες καλέσει για ενημερωτική συνάντηση τους κατοίκους των Μελισσίων. Παραβρέθηκαν 7 η ώρα χθες το απόγευμα περίπου 500 άτομα. Να ξεκινήσουμε αυτήν την ερώτηση και να πούμε μετά τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Πράγματι, χθες έγινε ενημερωτική συνάντηση. Κάλεσα εγώ προσωπικά τους πολίτες που ενδιαφέρονταν να μάθουν και να έχουν μία ενημέρωση απευθείας από τον άνθρωπο που αντιμετωπίζει την κατάσταση έτσι πιο έντονα από όλους τους υπόλοιπους. Έδωσα την πλήρη εικόνα από την αρχή μέχρι και σήμερα και σε εσάς, επειδή έχω επανειλημμένως έτσι τοποθετηθεί, θα σταθώ πάλι ότι έχουμε τον κόσμο στο πλευρό μας. Δεν λέμε ένα μεγάλο όχι προφανώς στη μεταφορά προσφύγων στην Πτέρυγα από όλα γι' αυτό. Σας κατηγορούν για ρατσιστική συμπεριφορά όμως, κυρία Κεχαγιά. Αυτό είναι το εύκολο. Όταν δεν θέλουμε να δώσουμε λύσεις στα προβλήματα, βέβαια, μπορούμε να βάζουμε ταμπέλες σε ανθρώπους, γιατί δεν έχει και κανένα κόστος. Η πραγματικότητα είναι η εξής. Εμείς έχουμε πει όχι στο συγκεκριμένο χώρο για μεταφορά προσφύγων. Έχουμε πει όμως ότι είμαστε ανοιχτοί και προφανώς είμαστε διατεθειμένοι να ενταχθούμε και εμείς ως Δήμος στο συνολικό περιφερειακό σχεδιασμό. Αυτό το διασφαλίσαμε και με την συνάντηση που είχα με τον κύριο Πατούλη, τον Περιφερειάρχη, για αυτό το θέμα κυρίως, εκτός των άλλων. Στο οποίο διαφάνηκε δεν και ο ίδιος τοποθετήθηκε που, ανοιχτά και με δελτίο. Και ίσως αυτό να είναι ένα πρόβλημα. Λέτε να κάτσουμε να συζητήσουμε όταν υπάρχει θέληση, βρίσκονται λύσεις. Αλλά δεν λέτε, παιδιά, λέω όχι για αυτό, για το Φλέμινγκ. Λέω όμως ναι για το τάδε σημείο. Και εδώ ίσως έχουν αρχίσει και μπλέκουν τα πράγματα. Δεν ξέρω και αν έχετε υποψία ή υπόνοια ποιος μπορεί να είναι πίσω από αυτή την επίθεση. Όχι, υποψία και υπόνοια δεν έχουμε ποιος είναι πίσω από την επίθεση. Η αστυνομία έχει επιληφθεί του θέματος, οπότε αυτοί είναι οι αρμόδιοι για να μας πούνε. Το βασικό είναι, επειδή με ρωτάτε ποιοι είναι, τι άλλο μπορούμε να προτείνουμε. Ναι, ποια είναι η αντιπρόταση. Αν έχουμε την εικόνα, μπορούμε να προτείνουμε. Θα ρωτήσω εγώ κάτι. Η εικόνα δεν έχει καθαρίσει. Όχι, συγγνώμη. Απειλές. Συγγνώμη, Φάνη μου, κυρία Δήμαρχε, ένα λεπτάκι. Η εικόνα έχει καθαρίσει ή δεν έχει, γιατί μιλάμε νομίζω για συγκεκριμένο αριθμό 100 ανήλικα τα οποία προορίζονται να έρθουν στο σημείο που βρισκόσαστε εκεί σήμερα και στο Φλέμινγκ. Και λέτε ότι όχι, γιατί είναι απέναντι από ανοιχτούς χώρους άθλησης και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν μια εικόνα ακούστε, έχουμε. Η εικόνα προφανώς δεν είναι καθαρή, διότι η εικόνα είναι διαστόματος κυρίου Χρυσοχοΐδη, ο οποίος δεν έχει πλέον και την αρμοδιότητα από ό,τι φάνηκε χθες. Το γραφείο τύπου του Πρωθυπουργού έχει ορίσει ειδικό συντονιστή τον κύριο Στεφανή. Ένα αποστρατεία στρατηγό, τον κύριο Στεφανή. Συνεπώς έχουν αλλάξει και κάποια δεδομένα, άρα προφανώς δεν είναι κάτι οριστικό και γι' αυτό το συζητάμε ακόμη. Δεν ήταν ποτέ οριστικό έτσι κι αλλιώς και γι' αυτό έμπαινε στη συζήτηση, διότι όλος αυτός ο σχεδιασμός, αν θέλει να επιτύχει στην πραγματικότητα και τελικά αυτοί οι άνθρωποι να έρθουν σε δομές που ανταποκρίνονται πράγματι στις ανάγκες τους, προφανώς δεν μπορεί να γίνει με αυτόν τον τρόπο. Εκεί λοιπόν εμείς λέμε ότι σε δομές που θα οριστούν όπως πρέπει από τους αρμοδίους, τους ανώτερους και από την κυβέρνηση, αλλά και με βάση τον περιφερειακό σχεδιασμό που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Και το λέω επειδή δεν το λέω μόνο εγώ.